Λάβετε θέσεις. Έτοιμοι. Και έχουν φύγει και έχουν φύγει κανονικά. Στο πρώτο διάδρομο ο Γιώργος Ζένιος, στο δεύτερο η Άλκη στην Παυλίδου, στον τρίτο η Χριστίνα Παυλίδου ακολουθεί, στον τέταρτο διάδρομο ο Χριστόφορος Χριστοφόρου, στον πέμπτο διάδρομο η Έλενα Χριστοφή δίπλα της, καταϊδρωμένος ο Σοφοκλής Κασκαούνιας, στον έβδομο διάδρομο η Μάρα Κωνσταντινού, στον όγδοο ο Σίμος Τσάκας και στον ένατο ο Σαβάκης Παϊσίου. Και είναι η κωμωδία του Σίγμα «Βουράτε γειτόνι». Να βουρήσουμε, φωνάζουν οι γειτόνι. Κάποιος καυκάς εκείνη και μπουκάτο στον μπαλκόνι. Χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τον τσίρι. Κι αφήνει ο φίλος της αφού το παρατήρει. Η κόμενα του τέταρτου μαλώνει με την πέπα. Κι ο Ρίκος την αστάζει, αφουρά την ούλη μέρα. Φουράτε να βουρήσετε, ελάτε να τους δείτε. Κι ενώ πως τους γειτόνους σας με τους κατηγορείτε. Είμαι ο Αρτεμάκη. Κι εγώ είμαι ο Ιαννής. Κι εγώ είμαι ο Σοφρόνης, ξέρετε το παιδί. Κι εγώ τελειώσα τη σχόλη την αστυνομική. Κι εγώ σπούδασα μάγειρας και ζαχαροπλαστική. Εμένα που με βλέπω. Είμαι ο Ποστοφός και όλοι σας το ξέρετε. Είμαι ηθοποιός. Hello, εγώ είμαι η Νεστάζια και είμαι αισθητικός. Παιδιά, βουράμε ο Χόρκατος. Εχαϊδευτικά που το λέγει. Εγώ είμαι ο Ρίκος, πλούσιος πολλά. Και μόνος μου τα έκαμα, δούλεψα σκληρά. Ρίκο, ρίξε δα, ρίξε δα. Εγώ είμαι η Πέπα, γυναίκα του Φτιαγά. Τούτη είναι η μάμα μου και τούτος ο παπάς μου. Τούτη είναι η φίλη μου και τούτος ο πελάς μου. Κικίτσα, πακάς μου. Φουράτε να προλάβετε, ελάτε να τους δείτε. Και ενώ πως τους γειτόνους σας με τους κατηγορείτε. Ως γεγονός, παρά να σεις γείτονα κακό, καλύτερα να βγει τα μάτι σου. Αου! Ένε κατάλαβα. Ο Αρτεμάκης και η Αναστάζια βρίσκονται αγκαλιασμένοι μετά το τηλεφώνημα του Σοκράτη. Συγγνώμη. Αρτεμάκη, το μόνο που χρειάζομαι αυτή τη στιγμή είναι μια αγκαλιά. Τίποτε άλλο. Δεν μιλάς. Κι εγώ, κύριε Αναστάζια, ειλικρινά το μόνο που χρειάζομαι είναι μια αγκαλιά. Αλλά σκέφτομαι πιο μετά ότι μπορεί να χρειάζομαι το πόδι μου, καταλάβες. Το πόδι σου τι σχέση έχει τώρα? Εν είχε καμία σχέση, κύριε Αναστάζια. Απλά πατά στο νύχι του δαχτυλακίου μου και σαν να γέλισε. Και ενώ Κάτος και παιδιά τρώνε στις Πέπας, μπαίνει ο Ρίκος σε κατάσταση αμόκ. Να μωρέ, Βούλη. Να μου αρέσει το κουσπορές. Τώρα είναι να δείτε γιατί έφερα τον κουσπορές. Η Μέρη έρχεται στην Αναστάζια και... Μάνα μου, τώρα συγκινήθηκα πάρα πολλά. Μέρη, κόψε το. Όχι, αλήθεια, σκέφτομαι το ουλόν το βράδυ. Μπράβο σου, Αρτεμάκι μου, έλα να σε φιλήσω. Τι έντζε, βρε, μπράβο σου και πάλι μπράβο σου. Μα τι έκαμε με την Μέρη. Άδε το κόρι, έντζε με τριόφρον. Που έκαμε πρόταση της Ναστάζιας. Α, ναι. Εγώ και... Λά σου πω, σου κάνει πολλά τη δύσκολη μας τον τζομίζαμε. Μέρι, stop it. Ο Ιαννής κάνει μια προσπάθεια να αφοπλίσει τον Ρίκο, αλλά... Κύριε, κάτω, μπορώ να πω κάτι του κύριου Ρίκου. Να με πεις, Ιωάννου, να με πεις. Εμείς τσα μπορούμε να πω και να πεις εσύ, ρε. Επειδή έκαμε μάθημα της εσύ, ειδικά για τους πελούς που τους κάνετε τσάτσιπα και τι πρέπει να κάνουμε, να καταλάβεις. Κιος είναι ο πελόν, ρε. Άρα να σου δείξω, έτσι, ρε. Μπράβο, Γιαννούι. Μια χαρά μάθετε να μου να κάνετε. Και τελικά, ο Σοφρόνης είναι αυτός που τα καταφέρνει. Και ακούσε χιλιάδες, σπίτι να είναι χτίζει, ρε. Τι μπορεί να πάει η κατοικία, πάει 800.000, μπορεί να είναι 900, ρε. Άντε, έκανα ένα μόνο. Άκου να σου πω κάτι. Γιατί είναι πουλά, και να τα φάεις μόνος σου. Να μην τους αφήκεις τίποτε, τίποτε, να τα φάεις όλα μόνος σου. Ήδη ότι, κύριε Ρίκο, αν την σκοτώσεις, να πάεις φυλακή.
Σε να μου μείνει εμένα η πολυκατοικία, δική μου η πολυκατοικία με την κύριε. Έχει κούσμο στο Μίτσελ, ώρα που να σου μείνει η πολυκατοικία. Εγώ χτίσα για μαρένα να χτίσω την πολυκατοικία. Έχει κούσμο, ρε ακούει. Έχει κούσμο, έχει κούσμο, έχει κούσμο, κύριε Ρικό, τον τιμόνι κουβέντα που λέει τρία χρόνια που σε ξέρω. Πού είναι τον τζιτον κούσμο, ρε. Έτο ρε, κάστον και πιένει να δουλέψει τα δύσκολα ρε και αν τα ριάλια. Όχι, θέλει τα έτοιμα. Μπράβο, Σοφρονάκη. Ιωάννου, έλα μέσα να δεις τώρα σ' αφοπλίζουν τους πελούς, ρε. Η Πέπα πάει στην Αντρούλα και ο Κάτος δασκαλεύει το Ρίκο τι πρέπει να κάνει για να βαφτίσει το μωρό Γιώργο. Πού πάει, πουλί μου. Έφυγε η Πέπα, κύριε Κάτο, και άφηγε τους μητσούς μόνος. Ρε, άις τους μητσούς, ρε. Ρε, θα με πρόκειται για την ευκαιρία της ζωής σου. Μα ποια ευκαιρία της ζωής μου, κύριε Κάτο, καταλαβαίνεις. Οι μητσοί είναι μόνοι τους. Ένα αρχιμόντα γίνει ο Χατάς. Ρε, πουλί. Θέλει να βγάλει το μωρό, Γιώργο. Μα τι σχέση έχει το μωρό, κύριε Κάτω τώρα. Ρε πουλί μου, δεν θα σου το ξαναπώ. Θέλεις να βγάλει το μωρό, Γιώργο. Θέλω, καλό, θέλω. Άκου είναι μόνο να κάνω. Πέμω μου, είναι από καμιά σβατούμενη εκεί μέσα με τον κοτσούτια. Ακούω μουσική. Πού παίρνει τα ρούχα του μωρού μαζί σου? Ένα κατάλαβα. Κυρίτσα, τι έγινε. Τώρα που να έρθω εκεί μέσα να σου δείξω ένα που να γίνει, ρε κοτσούτια, εντάξει. Παπά, με μου αλλάσει κουβέντα. Α, εσύ με μου αλλάσει κουβέντα, κόρη. Τι έκανε εκεί μέσα με κλεισμένη με τον κοτσούτια. Απαγάγεις το μωρό? Ναι, κόρη! Απαγάγω το μωρό, κόρη, και να ζητήσω και λίτρα, κόρη! Πελάρες που λαλείς! Το με θύμισα, το τι πάνω, μάρω λίγο μπορεί να τον δω. Και πού παίρνεις τα ρούχα μαζί σου? Μπορεί να κατουρίσει πάνω του, μπορεί να... Α, και αν κατουρίθει η παπά μου, είναι να του βάλεις τα βαφτιστικά του! Ποια βαφτιστικά του, κόρη? Τούτα, παπά μου! Εχθές τα έφερε η κυρία Αναστάζια, μες στην τρελή χαρά. Σιωπή ρε εσύ, πού καταλαβαίνω εγώ που βαφτιστήκα σιγό. Ρε μα που ρε ηρεμήσετε. Όχι τέλεια ρε παφτε, γιατί. Παπά, ο παφτός εβοήθησε σε προηγουμένως. Εν κι είπα του και τίποτε. Μεν τον λαλείς παφτε, οκ. Okay? Λοιπόν, έλα παπά μου τώρα που ηρέμησες να συζητήσουμε. Να μπορούμε να συζητήσουμε. Για πολλά πράγματα παπά μου. Για το γάμο, για τον νηφικό, για το ξενοδοχείο που θα δεχτούμε συγχαρητήρια, για τα λουκούμια. Για το αυτοκίνητο. Ποιο είναι αυτοκίνητο ρε παιδί, ποιο είναι αυτοκίνητο. Με το αυτοκίνητο που να πάρει την κυρίτσα στην εκκλησία, δεν φανταζόμαι πάρετε με το διπλό καμπίνο. Γιατί, συγγνώμη, τι είναι, είναι πως το διπλό καμπίνο. Κάσα. Επειδή συνηθίζεται να παίρνουν νύφες με το διπλοκαμπίνο, με το διπλοκαμπίνο παίρνουν μωρίνες, πατάτες, σκουλουπίθκια. Εμάς καραλήθηκατε που το πουλαλείς, ρε, και εσύ με διπλοκαμπίνο να πάεις. Παπά, ναι. Θέλεις να τη λήξω κουπέπια? Να κουπέπια. Άτε ρε παπά, no way να πάει με το διπλοκαμπίνο. Ό,τι θέλει, ας πάει, σωρίς να με κοφτε μέρα. Επειδή πριν που συζητούσατε, κύριε Μακκούρη, είπαμε να μου πιάσετε... Ένα λεπτό και παρεξήγησαν με ρε παιδί. Εκεί είμαι εγώ, κύρι σου.
Ο κύριος Σολογάτος. Ναι, ακριβώς, και επειδή πριν συζητούσατε και πέτρε θα μου πάρει. Όχι, όχι, είπαμε, είπαμε. Είπε ο κύριος σου. Και εσείς συμφωνήσατε με έναν έτσι από τον το... Ακριβώς, έτσι όπως το κάνετε τώρα. Και εμείς χαρήκαμε. Τέλος πάντων, και εγώ χαρήκα. Εγώ να πιένω. Παπά, πού πάεις, ένα λεπτό. Έναν αυτοκίνητο, ένα μας το πιάσεις. Έχει... Να δώσει ρε παπά. Δεν συγκερώνω στο γάμο ακόμα. Συγκερώνω στο γάμο ακόμα. Σε ένα μήνα το πολύ παντρευκούμαστε. Μόλις εύρω εκκλησία ελεύθερη, όρισα το. Και ως τότε, παπά μου, θέλω να βγάλω και άδεια αυτοκινήτου. Οπότε θα αρχίσω τα μαθήματα. Και ώσπου να βγάλω την άδειά μου, θέλω να έχω και το αυτοκίνητό μου, παπά μου. Οπότε θα μου το αγοράσεις. Ε, τέλειωσε. Δεν το συζητώ. Δεν το συζητώ. Τι να κάνουμε, κύριε Βάπουρε. Δεν το συζητά. Δεν το συζητά. Δεν το συζητώ, κύριε Κάττο. Αρνείσαι διαταγή, Ιωάννου. Μάλιστα, κύριε Κάττο. Είναι τα πράγματα, ρε. Επειδή είναι εκτός των καθηγόντων μου, μπορώ να την αρνηθώ. Έτσι σου έμαθα στη σχολή, Ιωάννου. Μάλιστα, κύριε Κάττο. Ιωάννου, ας σε βέψω πίρκο να συνάγεις παράνες να είναι εντός των καθηγόντων σου, λαλό σου. Μα γιατί τι σου έκανα, κύριε Κάττο. Αφού φουτουνιάζεις με, ρε. Αλλά σου βοήθα, ρε, να το βοηθήσω κι εγώ, ρε. Εν τον είσαι τα χαλινένη, ρε. Εν τον είσαι τον λυπάσαι, ρε. Από το να τον λυπηθώ στο να βαφτίσω το κοπελούδι, τόση μεγάλη διαφορά, κύριε Κάττο. Με φωνάζεις να σ' ακούσει τούτη μέσα και να πάει να το διαδώσει και να μου χαλάει στη δουλειά και να σε φακώ αμέλαρο. Πού είναι το τούτο, ρε. Πώς είναι όλα να πιάει το κοπελούδι, να φτύρε. Πώς είναι όλα. Μια άλλον πελάνε βάλετε πας στην κεφαλή σας, κύριε Κάττο. Θα σας πάρει πρέφανη πέπα και θα σας δώσει που άρα με το πατράζι να κάτσετε. Ιωάννου, εσύ θα κάνεις αυτά που σου υπέδειξα και τα άλλα είναι δουλειά δική μου, Ιωάννου. Οτιδήποτε άλλο είναι εκτός που το να βαφτίσω το μαπουρούδιν, κύριε Κάττο. Μα γιατί, Μα γιατί, κύριε Κάττο, μου βαφτίσω το μαπουρούδι, ενά με μυρωδικός κουμπάρος του Ρίκου. Είτε, σου μόνο μιλάς τώρα, δηλαδή αν αύριο μεθαύριο λίγο παντρευτώ. Είναι λαλό της γενέκας μου που ποδά, ο κουμπάρος μου και ποδά η κουμέρα μου. Και να ανοίγνω τον Ρίκο σε την πέπα. Γιατί εγώ λαλό ρε από εδώ συμπεθέρος και συμπεθέρα. Ας με παίζονται άλλα συμφέροντα μεγάλα και αλλάσει το πράγμα. Τα συμφέροντα Ιωάννου. Την περιουσία του Ρίκου έγινε εγώ που να εμπιάσω, ναι. Αλλά σου φρονάκι. Ιωάννου προχώρησες πάρα πολλά. Προχώρησες πάρα πολλά και μετατίθεσαι πάρα αυτά. Κύριε Κάττο, να χαρείς. Εσπυρό. Ακούει Εσπυρό. Έχω έναν πακέτο για πύρκο, ρε. Να χαρείς, κύριε Κατώ, να χαρείς, να χαρείς. Να χαρώ, Ιωάννου, θα χαρώ, θα πελάρω μου τη χαρά μου. Ακούει, ρε Σπυρό, είναι καλό παιδί, αλλά αφαδιάζει λίγο. Άμα πάει πύρκο, ένα στρώος. Εντάξει, κύριε Κατώ, εντάξει, κύριε Κατώ, εντάξει, κύριε Κατώ, εντάξει, εντάξει. Ένα λεπτό, ρε Σπυρό, ένα λεπτό, γιατί σαν να και δείχνει σημεία μετάνοια. Είναι εντάξει, ρε Ιωάννου. Θα το συζητήσουμε, κύριε Κατώ. Όχι, δεν έχουμε να συζητήσουμε τίποτα, Ιωάννου. Βαφτίζεις το κοπελούι, ναι. Υιό! Εντάξει. Εντάξει, κύριε Κάττο. Απλά. Θα με κανονίσεις να πάω από τον αστυνομικό της γειτονιάς. Χίρι, μα τι κακόν ουλίσαν με τον αστυνομικό της γειτονιάς. Ουλί γλύφουν με ραπάρ αστυνομική της γειτονιάς, ρε. Μα τι επάθετε, ρε, και θέλετε ουλί να γίνετε αστυνομική της γειτονιάς. Δεν με κοφτεί τι θέλουν οι άλλοι, κύριε Κάττο, να χαρίσει. Εγώ, για να βαφτίσω το μαπουρούδι, θέλω να με κανονίσεις να πάω να γίνω αστυνομικός της γειτονιάς. Τέλειος! Είμαι αστυνομικός της γειτονιάς! Τι θα πει τώρα η μαμά μου στη γειτονιά? Ότι απέκτησε έναν κολούδι, αγάπη μου. Έγινε, κυρία Μέρη. Γίνεται και καλό γίνεται. Δηλαδή, πόσες κοπέλες μην ήσκουν έγκυες και ύστερα παντρεύκονται. Ναι, αλλά παντρεύκονται με εκείνους που τις άφησαν έγκυες. Έχεις δίκιο, αλλά είναι γαδούρι εκείνος που τις αγκάστρωσε, είναι κρίμα τούτες οι κοπέλες. Να μείνουν μια ζωή να είναι ύπαντρες. Δηλαδή, εσένα δεν μπορεί να σου τύχει να αγαπήσεις και να παντρευτείς μια κοπέλα που είναι χωρισμένη με μωρό. Όχι, μπορεί, λέω, αλλά. Είναι το ίδιο πράγμα, απλώς δεν είδες το μωρό. Κυρία Μέρη, γίνεται το πράγμα, κυρία Μέρη. Μέρη, σκέτο. Μέρη, η κυρία Μέρη, είναι παράλογα τα πράγματα. Οκ, οκ. Κάτσε. Άκουσες για το υποσυνείδητο. Σκέση να έχει το υποσυνείδητο. Έχει.
Γιατί είσαι μεθυσμένος, δεν θα της έκαμνες ποτέ πρόταση γάμου, αν δεν το είσαι σκεφτεί και μια φορά στη ζωή σου. Αρέσκει σου η Αναστάζια, απλώς απόθυσες το στο υποσυνείδητο, γιατί λαλείς αποκλείεται να γίνει έτσι πράγμα. Εν αλήθεια ξένε. Κοίτα, δηλαδή... Τώρα θέλεις να μου πεις, δεν σου αρέσκει η Αναστάζια σαν γυναίκα? Όχι, αρέσκει μου, αλλά πρόσεξε. Όχι, ένεσαι αλλά. Ένεσαι αλλά, θα τα ξεχάσεις όλα. Κοίτα, τώρα που το λαλείς, είδα κι εγώ μια φορά ένα όνειρο. Τα όνειρο? Άστο, έστω, εγώ... Όχι, λέγε, λέγε. Που λες, είδα, θυμάσαι τότε που έφερε τον νηφικό που την Ελλάδα η κυρία Αναστάζια. Λοιπόν, και ήρθε η μάμα του Σοκράτη είδα, μες στο διαμέρισμα και εκείνη σηκώστηκε και έφυγε η κυρία Αναστασία και βούραμε στους δρόμους. Την νύχτα εγώ είδα όνειρο ότι είμαστε στην εκκλησία. Και έφτωνα έτσι μακριά εγώ την κυρία Αναστασία και λάλλου «Μα τι όμορφη κοπέλα είναι η κυρία Αναστασία». Είπα «Τι τυχερός άνθρωπος τούτος ο κύριος Σοκράτης που να εμπάρει». Εκείνη τη στιγμή, κυρία Μέρη, ήρθε στην εκκλησία ο κύριος Σοκράτης. Επίσης να ζωήσει ένα αυτοδέσμι. Και την ώρα που πήγαινε να ζωήσει ένα αυτοδέσμι, εγώ έτσι άθελα, μου φώναξα «Ναστάζια!» Και γύρισε έτσι απότομα, και είδε με η κυρία Ναστάζια και έτρεξε έτσι πάνω μου, γυαλί μου, «Αρτεμάκη, είναι εσένα που θέλω». Ύστερα? Ύστερα εξύπνησα όπως συνήθως. Τούτον είναι, τούτον είναι. Το πιστεύω. Εάν δεν με πιστεύεις, τηλεφώνα και της Ρώτα σου πει. Είδες έτσι όνειρον και δεν μου το είπες. Αυτόν είναι Αρτεμάκη. Αρτεμάκη, με βλέπεις? Σε βλέπω. Έχεις την τιμή και τη χαρά να σε φιλήσει η πρώτη σου κουμέρα. Μαζί μου που να πάει, χωρίς με την κουμέρα σου. Ένα λεπτό ρε μάνα, αφού έφυγε Άλεξες νηφίκο. Σοφρόνι μου, θέλω να δω κι άλλα μάνα μου, οκ? Να δεις μάνα μου, να δεις, αλλά νοικίας του, να και να το αγοράσεις. Τι λάλης ρε παπά, θα φορείς ο νηφίκο που το εφόρησε εν άλλη. Μα πληνίσκουν τα μάνα μου. Παπά, πόσα εννοούμεις εσύ να νοικιάσεις νηφίκο? Πόσα να, 100 λίρες. Σοφρόνι, τι λάλη μάνα μου. Συγγνώμη κύριε Παππρο, με όλον τον σεβασμό, αλλά το ότι θέλετε λέτε. Παπά μου, είναι 1000 λίρες. 1000 λίρες. Δεν παθαίνεις 1000 λίρες να τον νοικιάσεις. Πόσα είναι να θέλει να τον αγοράσεις, μάνα μου. Μίνιμουμ 3000 ρε παπά. Ακούω σου πω, τον κούσπο που εκράτουν, είδες τον. Πιάσ' τον και τράβα να δεις τι άλλο σκένουν τα ριάλια. Παπά, πού πάεις? Είπε μου ότι θα μου τον αγοράσει η μάμα τον. Ναι, και πού να τα βρει τα ριάλια η μάνα σου? Τέλος πάντων να πιένω, γιατί δεν μπορεί το μωρό. Γιατί δεν μπορεί το μωρό, ρε παπά? Έτσι, έτσι κατουρίσει, χωρί. Έτσι, αυτορίσει. Ως γεγονός, ρε παπά, σηκώνει και το πόδι του. Εσύ λόγιν, κύριε Μαπούρε. Μωρό, κύριε Μαπούρε. Μωρό. Να καρτεράζει ο παπά Ιαννή. Παπά, εσύ και δικό σου παπά, κύριε Κατώ. Ο παπά Ιαννή, υπέροχος άνθρωπος και άγιος άνθρωπος Ιωάννου. Καλά κύριε Κατώ, δηλαδή, συγγνώμη τώρα, τι θα κάνουμε να πάμε, πούμε παπά Ιαννή την ευχή σου. Απαγάγαμε έναν μωρό και ήρθαμε να το βαφτίσεις. Ιωάννου, τι είναι απαγωγή? Απαγωγή είναι η αρπαγή και η κατακράτηση προσώπου τινός, άνευτης θελήσεως και της συγκαταθέσεως αυτού. Ναι, αφού είναι άνευτης θελήσεως, έτσι άνευτης συγκαταθέσεως, ρε. Ήταν ρε. Έτσι έγραφε το βιβλίο, κύριε Κατώ. Ρε, μα μαθαίνετε μου τα βιβλία παπαγαλισία, ρε. Και νομίζετε ότι γίνεται αστυνομική, ρε. Ρε, αν δεν ψηθείς μες στο επάγγελμα, έγινε. Το θέλω, κύριε Κατώ, να ψηθώ μες στο επάγγελμα, να κάτσω εγώ μες στο γραφείο μου, να άψω το air-condition μου, να γύρω πίσω και να ψήνουμε, να ψήνουμε, να ψήνουμε. Ίδιο κάτω, Ιωάννη. Α, γιατί κύριε Κατώ?
Έντιο κάτω Ιωάννου είπα και τα λοιπά και τα λοιπά. Θα σέβομαι και θα τυπώ τώρα στην όμον κάτω. Δεν είναι πρόβλημα κύριε κάτω, δεν είναι πρόβλημα. Αλλά εγώ δεν νοούσα το... Δεν νοούσα την ώρα που είπα και το αυτό. Δεν νοούσα ότι... Το ποιηματάκι είναι Ιωάννου. Ρε σας τα μπισκοτάκια κύριε κάτω. Το ποιηματάκι είναι είπα Ιωάννου. Ποιον το έντιο κάτω να σέβομαι και θα τυπώ τώρα στην όμον κάτω. Αυτό είναι Ιωάννου. Μάλιστα, δεν έχω πρόβλημα να το πω το ποιηματάκι, κύριε Κάττο, αλλά να δρώσω, να κουραστώ και άντρα να πάω να βαφτίσεις μωρόν ύστερα, κατάλαβες. Ιωάννου, να με φουτουνιάζεις. Όχι, ναι, είσαι πρόβλημα, είσαι πρόβλημα, εντάξει, είναι μια χαρά, ούτε το σκέφτεσαι, κύριε Κάττο, έδρωσα, τέλειωσε, εντάξει. Εν δυο κάτω, θα σε έχουμε και θα έτοιμο τον άστινο μου κάτω. Εν δυο κάτω, θα φάει τα μπισκότα μας ο άστινο μας κάτω. Έφυγε μου κύριε κάτω, να απολογούμε, έφυγε μου. Εν δυο κάτω, ασέβουμε και θα τιμώ τον άστινό μου κάτω. Άντε πάλι να τον παράβανε τον Γιάννη, τον πελάει. Πού είναι να μπουν το κάτω. Εν δυο κάτω. Και βάλει τον και φωνάζει, λέει, εν δυο, πάνω και κάτω. Ποιέσαι όν να παράδει, να μπουν. Κάτσε ρε παπά, να πάει σπίτι τώρα. Μα να, να σηκώσω την πολυκατοικία, μα να. Μας τη σηκώσω ρε παπά. Ναι και κλίτσα, μα να, ο κόσμος θέλει την ησυχία του. Πήγαινε παιδί μου, μάνα να σταματήσω. Άπιστος γιορτό κοπελιούν είσαι, κάτσε για μου γιαμιό, κάτσε να πάω. Όχι, εντάξει πατέρα, προς Θεού, να πάω εγώ να σας δείξω να τα πείτε με την Κικίτσα. Μάνα που να πω εγώ με την Κικίτσα, μην τα λέμε τα κάθε μέρα με την Κικίτσα. Ξαναπέτε τα πατέρα, με πήγαινε τίποτε. Ωραία, να μου λαλεί. Ένα μου λαλεί ρε παπά, το λαλούμε, τα λαλούμε, τα λαό συνόραν τα λαλούμε. Εν τα λαλούμε. Ρε παπά, άκουσε και λεπτά. Έχει πάρα πολύ γερό να κάτσουμε να τα πούμε πατέρας και κόρη. Έτσι να τα πούμε έτσι όμορφα και ωραία ρε παπά. Πού είναι η μάνα σου? Στην Αντρούλα ρε παπά. Ξαναρώτησες με και σου είπα. Είναι στην Αντρούλα. Τι έπαθε και ρωτάς με συνέχεια. Εκρύανε το πλευρό σου ρε παπά. Όχι, για να δει το μωρό κόρη. Α, είδες. Και κατάφερε το σου Φρόνς. Εν δυο κάτω. Θα σέβομαι και θα τιμώ τον τζίρι μου τον κάτω. Εν δυο κάτω, θα σέβομαι και θα τιμώ τον κύριο μου τον κάτω. Εν δυο κάτω, θα σέβομαι και θα τιμώ. Μα ποιος είναι τούτος ο κάτος? Ξέρεις τον κύριε Αβέρη. Πού τον ήξερω? Θυμάσαι ότι ήσουν τα φορά που ήταν μαζί με την κυρία Αναστάζια και ήταν ένας έτσι παχουλούρος τρομικός του κελογίου. Και δεν είναι να σας πάρει να φάτε οφτώ γλυφτικό στο κελετζί, δηλαδή. Τα! Ήταν μες στο Μάιο, Ιούνι, πάμε να μην. Έλα θύμουμε. Μα, γιατί χωριά το αγαπημένο, να σου. Ναι, κύριε Αναστασία, και κάνει καψόνι τους μητσούς να πω να δω να μου γίνεται ότι... Έλα, δά που να πάεις κάτω. Πέτρις Αναστάζια, εσύ να που λαλούσαμε προηγουμένως. Σε παρακαλώ, κύριε Μέρη. Μα, θεμάκι μου, γιατί αποκίνησες. Μην πειρά. Μιλή μπήρα να φτιάξει πάνω, πιένει πάνω. Ως πού πάει? Ως τε βουτσέ μου. Α, δηλαδή έμπια τη μαγιά κουρίδα. Ως τε βουτσέ μου πιένει λόγω εδώ. Σίγουρα έμπια τη κουρίδα. Μέρι, χαλό, θέλω πας τουρμά με πατάτες αντί να φτιάξει με τον κολιάντρο. Να πω εδώ αν έχω κατώ σου κάπου κοινά. Πώς θυμήθηκες αγάπη μου τώρα τον παστούρμα και τις πατάτες της αντιδρακτές με τον κόλιανδρο. Μα συγγνώμη ρε Μέρη, θέλεις μια φορά την κουρίδα, θωρείς με πεθυμό να τριχάζω. Ξαναλαλείς το. Τι ήθελες δηλαδή να πεθυμίσω, φουαγκρά ή που τούν το στέκ ταϊάν. Στέκ ταϊάν, κυρία Αναστασία, να σου κάνω εγώ ένα στέκ ταϊάν να γλύβεις τα δάχτυλα σου. Ξέρεις να σου βάλω τσούς το διάνι, να σου γύρω λίγο κονιακού, να σου βάψω σου κάνω φλαμπέ, να πεταρκίτσες μου. Μόνα μου τώρα που ξέρεις και βαϊρεύκε, άτε. Πες την Αστάζηρη να μου λαλούσαμε προηγουμένως. Τι ήταν καλό κύριε Μέρη. Μα, εκινήσετε μου την περιέργεια. Τι έλαλούσατε. Τώρα να μου θέλεις, θέλεις στέκ ταϊάν ή πας τουρμά με πατάτες αν έρθει με τον κολιάντρο. Φυσικά το δεύτερο και το τρίτο βρε, έρθε μάκι. Ωραία, λοιπόν, πατάτες έχω, βαστούρμαν έχω, κολιάντρο έχω. Δώσ' μου μισή ώρα, θα πάω σου κάπου εγώ ένα πράγμα έτσι, ωραίο, τον βαστούρμαν και ο κολιάντρο τσάντη αυτό. Άντε, άξιον άνθρωπο, άντρα κλαμμέ τα ούλα, του και σε κολλησές μου πας στο Σοκράτη. Χαλό, Μέρη, για ποιον μιλάς τώρα? Για τον Αρτεμάκη, αγάπη μου, φυσικά. Όχι, άντρα, κλασό Αρτεμάκης, Μέρη μου, είπαμε. Είναι έναν καλό, τρυφερό μωρό. Γιατί άλλο θέλεις.
κάποτε. Αλλά το μωρό θέλει. Τι θέλει, Μέρι? Άρα γιατί να θέλει. Μέρι, ήρθες να με παρηγορήσεις εσύ τώρα. Κάτι παρηγορκές. Δεν ήρθα να σε παρηγορήσω. Ήρθα να σε παντρέψω. Όχι, μάνα μου. Γιατί να μπελεί, φιλενάδα μου, γιατί. Γιατί που πελώ και που μητσί μαθαίνεις την αλήθεια. Όχι και μητσά, Μέρι μου. Πόσα χρόνια με περνάς. Δεν το πεις. Εντάξει, μπορεί να σε περνώ ένα, δυο, τρεις μήνες, αλλά λαλό σου το, αν δεν τον πάρεις εσύ, θα τον πάρω εγώ. Όχι, μάνα μου. Πάει, φιλενάδα μου. Πάει! Πάει, σας η κούραση, ρε, παιδιά. Άντε, ρε, πάμε, αμήν και μην το σου κάνει το χατήρι. Τι πες να μου κάνεις το χατήρι, στο φρονά, για θέλεις, με μου το κάνεις. Είναι εσύ αυτοκίνητο που το μάπουρο που να φακάς πάρω κάτω. Άντε, ένδιο κάτω. Κύριε Κάτω, να χάρισε ένα τεχουάλλο. Ιωάννου... Ένα τεχουάλλο, κύριε Κάτω. Παρανόησε. Άντε, τέλειωνε και πήρνε φέρε. Ξέρνω κανένα κουτί μπισκότ, γιατί ελείψαν άξιπα. Άντε, ρε, όμως ελείψαν άξιπα. Είναι αν πολύ η μάμα μου έπια στη δουλειά της τώρα. Άκουρε πώς μιλάει για τους γονείς του, ρε, να ντρεβέσαι. Ιωάννου, εσύ μιλάς έτσι για τους γονείς σου. Όχι, κύριε Κάτω. Μπράβο, Ιωάννου. Αν η Ιωάννου τώρα σου πήγαινε φέρ' τα μπισκότα, πήγαινε φέρ' άλλο δυο κουτιά και αρέσα μου, άντε, που να σε δω αστυνομικό της γειτονιάς να σε δω. Ευχαριστώ κύριε Κάτω, να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, με ακούλησες δαμή. Τώρα σου, Ιωάννου, πήγαινε να σου αρέσα μου, ρε. Μα και εμένα αρέσα μου πολλά τα μπισκότα κύριε Κάτω, αλλά τα προημένα ο άτιμος ο Μπακάλης, όποτε πάω να τα αγοράσω, ζητά μου ριάλια. Γίνεται να σου τα οχημούχτη, ρε. Τούτο λάρω εγώ, κύριε Κάτω. Να, αρέ τα σαν βισκότητα, βάβα μου, σέρι μπούγκα σου. Τα σέρι μπούγκα. Μα... Άλλο πολύ σοβιζερ κάτω σπίτι. Sorry, λάθος. Τα λάθος, ρε, πουλ είναι, εγώ είμαι, ρε. Πού είσαι, ρε, τα μου κάνει, ρε. Εσύ είσαι κύριε Κάτω. Δεν τα μιλάς εγγλέζικα. Ε, τώρα μένουμε στην Ευρώπη, ρε, πουλ. Ελά, να σου πω, να που γίνεται, να έρθει, να με έρθεις. Ε, το είμαι βοδά με την Μιτσάν, κύριε Κάτω. Ο σοφρόνης εμποτζή. Ναι, θα με θέλεις το. Ναι, πέψου το ποτάκι, θέλει τον Νικηκίτσα. Ζωφρονάκι, πιένε ρε. Πιένε, θέλεις ρε κυκίτσα, λαλί το πουλί. Λαλί το πουλάκι. Τηλεφωνάσου το πουλάκι και λαλί μου ότι με θέλει κυκίτσα. Ακού να σου πω, Ζωφρονάκι, να με λαλείς τον πεθερό σου πουλάκι. Ακούσες! Εμά να μας πελάρετε τα μέσα να πιω. Να μας πελάρετε! Να με πελάνεις ρε παπά, γιατί έπιασες τώρα τηλέφωνο τον παπάν του Σοφρόνι να έρθει ποδά. Κόρη, με πελάνες ότι ο θέλεις, κόρη. Ρε παπά, εν εσένα που θέλω, θέλω να μιλήσουμε. Πήγαινε άνοιξε και μπορεί να είναι το παιδί. Πες το δάμορο. Το παιδί? Τέλος έγιναν ο κοτσούτιας παιδί. Πήγαινε άνοιξε, κόρη, για τα καρτερά ο άνθρωπος. Και άνθρωπος. Τι έγινε? Πέτσε εσύ ρε μάνα μου, ξαφνικά συμπάθησες ο παπάς μου, δεν μπορεί να σε χάσει από τα μάτια του. Μα και εγώ συμπαθώ το. Ο μπαμπάς, πες με ένα τάβλι πατέρα. Όχι, όχι, καμόμα. Πρώτα να κανονίσουμε για τον γάμο. Αν πιένετε από εκεί, αποφασίστε να μου θέλετε και να πέντε μου. Αν δεν πίνετε γλύωρα. Τι εννοείς να μου θέλουμε, ρε παπά? Είναι που χρειάζεσαι για τον γάμο, κόρη. Μα ό,τι θέλουμε. Όχι, απόματα. Όχι, απόματα. Άντε, ρε. Παπά. Άντε, πίνετε από εκεί, πίνετε από εκεί. Έχω τα σημειωμένα του τα που θέλω. Όχι, 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 να πάτε και εκεί από εκεί. Θέλω να μου να λέει ο ένας τούτον και ο άλλος τούτο. Όχι, να αποφασίσετε και άρτετε να μου πείτε. Την παπάκι, μα έχω τα σημειωμένα. Καταλάβες, κύριε μου, γυάλισαν τα μάτι του σαν τον αρκόκατον. Καλά να λούσουν το μήνο κάτω από την μιλιά πέφτει. Και εσύ, Γιώργο μου, κάτω από την μαπουρκά θα πέσεις. Λοιπόν, θα πιούμε να συνάξουμε με τούτα δύο λεπτό. Τώρα, αν λεπτό. Κάμε το καλά σου. Κάμε και το βιβερό σου. Μπράβο. Λοιπόν, κάμε και το... Έχει νερό μέσα. Λοιπόν. Κύριε, Γιώργο μου, κάτσε για μη. Τι πέπα και να δουλειά από πάνω ως αύριο. Έχει και εντούτος. Πάτε, φύγαμε.
Δεν μπορεί πολύ να πάτε φύγαμε ρε. Πώς είναι ώρα ρε. Ήρθε για μένα σου και κάτσε σαν τον παυτό και ρε τάρας. Καλά γιατί δεν του είπες εντάξει να σου κουράσω το αυτοκίνητο. Να φύγει να πάει στη δουλειά του να κάνουμε και εμείς στη δουλειά μας. Με μου έλεγες έτσι κουβέντες κύριε κάτω και είμαι πολλά αγχωμένος. Κάτσε ρε πολύ. Μάμα είσαι με τον κάτω. Είπα σου μην αγχώνες. Έμπα με. Μα τι μου να πω μέσα κύριε κάτω. Πάμε να φύγουμε και αν έρθει τούτη. Ένα μας κανονίσει και τους κοιό. Περίμενε, έρθει ο Ιωάννου ρε. Τον Ιωάννου δεν μπορεί να κάνω. Ποιος είναι να βαφτίσει το μωρό ρε. Όχι κύριε κάτω, συγγνώμη δηλαδή, αλλά δεν δύο του γάρου του Ιωάννου το μωρό να το βαφτίσει. Να το βαφτίσω εγώ ρε. Σύρου σιρωτέρα. Δεν καταλαβαίνω που δεν είναι να πει σύρου σιρωτέρα. Θέλω να πω, είμαστε συμπεθέρι να βαφτίσει το μωρό της ώρα γίνεται. Α, είπα και εγώ πως εννοείς ότι εγώ είμαι σιρότερος γάρος που τον Ιωάννου. Ποτέ σιρότερος κύριε κάτω. Ρε Βουλή. Μα πού έπιασε σιρ τόσο γάρος τώρα. Μεν τον λαλείς γάρο τον τατάν του μωρού σου, Βουλή μου. Μου το παραλάβεις να μου βαφτίσει ο γάρος ο Ιαννής τώρα. Την ουσία να δωρεί ρε, την ουσία να δωρεί. Το μωρό σου θα βαφτιστεί η όρκος. Κύριε κάτω πάμε να φύγουμε γιατί αν έρθει πέμπα να μας βαφτίσει όλους τα πεσάτα. Αν πάρουμε τούτο. Μα δωρε το που να μου κάνει και... Άντε, άντε κύριε Ρίκο. Δεν είμαι καλά σήμερα, έφυγες που τα νέα δεν γιώσεις. Πότε να φύγω ρε, πότε να φύγω ρε, α. Που το μάλλον του κυρίζου πότε να φύγω ρε. Ηρέμησε, μάνα μου, ηρέμησε. Μπράβο, ρε Ιωάννου, και να τα θυμάσαι, ρε. Θα μείνει πάνω μου, ρε. Και είκοσι. Άντε, άντε, φεύγουμε, φεύγουμε. Πού έφυγε, κύριε Ρίκο, εξύπνησες με τις αγροφωνάρες σου. Γιατί οι γαουροφωνάρες του έτσι ξύπνησαν και ξύπνησε η φωνή μου, μάνα μου, α. Δεν μου πεις ότι τούτο ζαμένο γιο σου. Ποιος είναι η γαλλο. Δεν πιστεύω. Ωραία. Ωραία, αν θέλεις κι εσύ κανέναν, πέ μου, α. Άντε ρε, μπορεί να κάνει και διαφήμιση, ρε πουλί. Αγάπη μου, καλή. Άντε πάνω μου. Μα τι είναι, τι το κάνετε πρίζα πάνω. Μα τι είναι, τι το κάνετε. Φέρ το, μάνα μου, φέρ το και βιαζόμαστε, άντε. Ε, πέρασε κύριε Ρίκο, πήρετε και αφήστε μου το δόμι. Έγινεται, μάνα μου, έγινεται. Άντε κύριε Ρίκο μου, πλείς. Ε, πουλί, που την κάνει μαζί από μέρα. Κάμνη μας, κύριε Κατ'χολα, καλύτερα να φύγουμε. Πόσο ψούλατε εσύ, δυο, για μένα καταλάβω. Ένα που τη δουλειά σου, εντάξει, ένα που τη δουλειά σου, εσένα. Άντε, μάνα μου, δώσου μου. Άντε, κύριε Ρίκο μου, άφησ' μου το. Έγινε να πάρουμε ένα γυρό, μάνα μου. Αστυνόμος κάτως. Ναι, παπά, Γιάννη. Ναι, ερχόμαστε τώρα. Ναι, ναι. Ναι, παπά μου, ναι. Ευχαριστώ. Ο Θεός να μας ελεήσει ούλους, παπά μου. Ούλους. Άντε, ερχόμαστε τώρα, να σε δούμε σε λίγο, άντε, γεια. Μα πού είναι να τον πάρετε. Να πάρουμε ένα γυρό. Έλα, Ιωάννου, πέρτε να μαξούμε, να. Φαντάνο είδα πάμε γύρω, κύριε Κάτω. Έπιαν τα αυτοκίνητον η Πέπα. Εφάσε ρε πουλί. Έναν εικοσάλινο πας τα αυτήν του Κάτω, η δουλειά σου γίνεται. Θόρεσε να βγάλω γυαλιά που πάνω μου, πας στην ανάγκη μου. Ε, πότε να βγάλω, ρε, τώρα που σε κόψα μέσα. Τέλειωνε Ιωάννου, σέπα στο κοπελούι. Σέπα στο κοπελούι, καλά λαλό σου, ρε. Εσύ κύριε Κάτω, φταίξα εγώ τα βλέμε τώρα. Εφταίξες ρε, τέλειωνε, έμπα μπροστά να κάτσει το πουλί πίσω με το μωρό. Άντε. Όχι, εν καθούμε, πούμε το κύριε Κάτω. Αν δεν είσαι έναν πεντόνιρο. Τέλειωνε ρε πουλί μου και θέλω τίποτε. Εν το δώρο μου για το βαφτίσι του μωρού, έμπα μέσα. Σίγουρα, ε. Άντε ρε Γιάννη. Τέλειωνε ρε, έμπα μέσα ρε. Πάλε φταίξε το γιατί. Πάλε φταίξε το γιατί. Το λοιπόν, εγώ αρέσει καζά, αλλά αν πείτε άλλη μια κουβέντα, θα φύγω σας αφηγώ και ό,τι θέλετε κάμετε. Ό,τι θέλετε κάμετε. Έπρεπε άλλο να βαφτίσει το μωρό. Ό,τι θέλετε κάμετε, ειλικρινά. Ιωάννου, τέλειωνε και ο αστυνομικός της γειτονιάς δεν νευριάζει, μάνα μου. Δεν νευριάζει. Έλα κύριε Κάτω. Κράτα τον να παραφέρω το καρεκλίν του γιατί να με τη συγκεκάσει τώρα τον κομμένο. Μάνα μου, μάνα μου. Να μας πείτε κουβέντα τώρα κύριος Κάτω. Κατάλαβες, και ο Ρίκο να μας πείτε. Εμπα μέσα ρε και σιώπα ρε. Με νευριάζεις είπαμε. Με νευριάζεις. Το πουλίν του πουλιού. Και πουλίν του πουλιού. Ένα αυτοκίνητο κοινό. Συνέφερε να βάζω χάσει 30.000 λίρες αυτοκίνητο. Κυγίτσα, αν θα αγοράσουμε, αν θα αγοράσουμε. Σοφρόνη, αρχίζω να πιστεύω ότι για την πρίγκα μου που με θέλεις, οκ. Okay? Ένα λεπτό ρε, Κυγίτσα, γιατί να πάρω δικό μου το αυτοκίνητο, και δικό σου. Αν δεν κατάλαβα, Σοφρόνη μου, άμα είναι το αγοράσει ο παπάς μου το αυτοκίνητο, ένα δικό μου το αυτοκίνητο. Εντάξει, Κυγίτσα μου, κατάλαβα κανένα πρόβλημα, αλλά τέλεια. Σοφρόνη. Μα συγγνώμη, ρε, μάνα μου. Συμπεριφέρεσαι μου σαν να με το τελευταίο πρικοθύρα.
Οκ, Ζωφρόνη μου, συγγνώμη, ο πρώτο-τελευταίος. Ένα λεπτό, ρε χιούμορ, τώρα το. Ένα καταλαβαίνει που προσπαθώ να έχουμε ό,τι θέλουμε, να είμαστε καλά, να μας λείψει τίποτε. Οκ, Ζωφρόνη μου, αν νομίζεις ότι μπορεί να μας αγοράσει ο παπάς το αυτοκίνητο που θέλεις εσύ, πήγαινε πέ του. Να του πω. Πού το. Ο σύγχρονος είπε μας να πάμε μέσα να σημειώσουμε ένα που θέλουμε για το γάμο. Πού έπει, ε? Γεια σας. Γεια σου, κυρία μαμά. Μαμά, δεν μπορείς να φανταστείς. Εσύ ζήτησα με τον παπά πολλά ψύχρεμα και πάρα πολλά καλά και είπε μου να σημειώσω τι θέλω για τον γάμο και να του πω. Εγώ περιπέρσεις με. Όχι, μαμά μου, καθόλου. Ήταν πάρα πολλά καλό και πολλά γλυκός. Κύριε, λέει σου. Είναι αλήθεια που λέει, κυρία μαμά. Καλά, καλά. Πες μου το μωρό είναι καλά. Μια χαρά. Κοιμάται. Αλόπως. Ήταν όπως κορή, είναι πιες να το δεις το μωρό. Εβάσαν το δαμέ πριν λίγο να παπάς, ρε μαμά. Ήα μου ρε Κίκη, τσ' άφησα σε τσέσσερα μια φορά να γλύπεις το μωρό. Έβλεπω το ρε μαμά, έβλεπω καλό. Έλα σου πω, να πω της μαμάς σου για το αυτοκίνητο. Ω, καλό σου φρένι μου, εν τη φθορείς. Τίποτε. Θα πούμε του παπά μου να μας αγοράσει αυτοκίνητο, γι' αυτό φτιάλεξε κάτι πιο φθηνό στο φρόνι. Κίκητσα, θα έχουμε, να έχουμε, να. Θα έχουμε. Κίκητσα, κολλαθούν το μωρό. Πού είναι ρε μαμά, εκεί μέσα. Κίκητσα, πού είναι το μωρό. Μαμά, εκεί μέσα, πού είναι το μωρό. Είναι από κοινά, σου κόρη μου, δεν είναι από εκεί, πού είναι το μωρό. Μπορεί, επειδή έκρανε το δαμείο ο κύριος Μάτυπος με την αμαξούδα, να το πήρε κανένα γυρό. Ναι, πού να λύσεις τώρα, γέ μου, εσύ, να το πάρει τώρα ο Ρίκος το μωρό με την αμαξού βόλτα. Και εκεί της από αν το μωρό. Άντε ρε μαμά, πού είναι το μωρό και πού είναι το μωρό, με περπάτησε και ίδιο. Θα σε σπάξω αν είπατε τίποτε το μωρό. Τι είπατε ρε μαμά τώρα, τι να έπασε το μωρό. Αρτεμάκι, Αρτεμάκι άνοιξε ρε. Λοιπόν, κυρία Πέ. Δεν μου έδινε τίποτε, δαμέ ο Ρίχος με το μωρό. Α, ήταν δαμέ, αλλά έπαιρνε να τον πάρουν ένα γυρό με τον κύριο Γκάτρου και τον Γιάννη. Γυρό, ούτε γυρό. Ξέρω εγώ, παρακαλούσα τους ρε παιδί μου να μου τον αφήσουν, αλλά τίποτε έγινε. Πάνω, κυρία Πέ, μου, μπράβο, εγκούκλος ο γιος σου. Λες, πού να πήραν το μωρό του, γυρό, λες μου, ήταν γυρό. Ναι, ως γεγονός, εγώ ο παπάς προηγουμένως έπιασε κάτι ροχούθηκε μαζί μου και κατά λάθος έπιασε τα βαφτιστικά του μωρού και λαλό του, ρε παπά. Να πω, πιάσε. Τα βαφτιστικά ρε μάμα και να τι κάνεις ρε παπά λαλώδη, είσαι με τα καλά σου. Α, Παναγία μου, Παναγία μου, Παναγία μου βουράτε, κακό που έπαθε. Α, Παναγία μου, είμαι καλά. Πες κι αν είναι αφαιρτή. Βουράτε λαλώδας ρε, βουράτε. Πού να βουρίσουμε ρε μάμα, πού να βουρίσουμε. Ένα το βαφτίσου. Ένα βαφτίσου. Τι θα πει η μάμα μου στη γειτονιά τώρα. Ότι απέκτησε έναν κορνούδι. Γίνονται τα πράγματα, κύριε Αναστάζια. Γίνονται και καλό, γίνονται. Επειδή συνήθιζε να παίρνουν την ύφερνα με διπλοκάμινο, ξέρω με διπλοκάμινο παίρνουν κάσες, πατάτες, κουνουπίθκια, μωρίνες. Μάσκαρα λίκια τα πουλάρι, δωρε κοτσούθια, και εσύ με το διπλοκάμινο να πάει. Παπά, παπά, θέλεις να τη λήξω κουνουπίθκια. Ότι το πατάτες θέλεις να το λύσεις. Πίκια ρε. Ό,τι θέλεις να λύσεις. Έχεις να σέβομαι και θα τιμώ τον τζίρι μου τον κάτω. Εν δυο κάτω. Εν δυο κάτω. Θα σέβομαι και θα τιμώ τον τζίρι μου τον κάτω. Εν δυο κάτω. Εν δυο κάτω, θα σέβομαι και θα τιμώ τον κύρι μου τον κάτω. Αοχέρεση. Πού να το δω, πόση ώρα να πιάει το κοπελούν και να φτύρε, πόση ώρα. Κύριε κάτω, μυαλό πελών επαν, πελών, πελάν, πελά. Κύριε, σας αφηγώ και ό,τι θέλετε κάμε. Και παρέθηκα, μια ζήνω Ιαννή, για ούλα φταίει ο Ιαννή. Ούλα κάνει το Ιαννή και ούλα φταίει ο Ιαννή. Κι άμα αυτό ο Ιαννή είσαι ένα. Άντε ρε παιδιά. Πού είναι το μοπάιλ μου, αν παίζει ο μοπάιλ μου και δεν ξέρω που το βάλα. Ιωάννη έβρε το μοπάιλ. Ταρασέ, Ιωάννη. Επί εν λόγα της, κύριε Κάτσο. Είναι, κύριε Κάτσο. Κρατώ σκηνοθέτης, κύριε Κάτσο. Ρε πιάνε το, ρε. Τώρα, έπιασε το ετή, χτύπησε στο τηλέφωνο και πιάνε μου το, ρε.
πάτε να βουρήσουμε, φωνάζουν οι γειτόνι. Κάποιος καυκάς εκείνη και μπουκάτο στον μπαλκόνι. Χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τον κύρι. Κι απίδησε ο φίλος της αφού το παρατήρει. Την κόμενα του τέταρτου μαλώνει με την πέπα. Κι ο Ρίκος την αστάζει αφουρά την ούλη μέρα. Φουράτε να βουρήσετε, ελάτε να τους δείτε. Κι ενώ πως τους γειτόνους σας με τους κατηγορείτε.